Πώς πάει, κρυώνεται, βάζετε μπρο τη μηχανή του αυτοκινήτου και σας πιάνουν τα κλάματα, στην κατηφόρα το πάτε με νεκρά και στα φανάρια το σπρώχνετε σαν τον ταρίφα στην πιάτσα με το χέρι, χάσαμε τις πολυτέλειες τις οποίες είχατε κακομάθει με το να ποδάρι πάνω στο άλλο και να πέφτουν τα επιδόματα, ήρθε η ώρα να μιλήσουμε για ένα ζήτημα το οποίο όλοι το συζητάμε, όλοι το βιώνουμε στο πετσί μας, την πολιτική καριέρα του Γκουαϊδό. Εντάξει. Όχι, όχι, σα δοκιμάζαμε. Κανεί δεν ασχολείται με τον Κουαϊδό. Μόνο ο Μητσοτάκης που τον παίρνει τηλέφωνο και τον ρωτάει αν έχει mail του Μαδούρο να παρακαλέσει για πετρέλαιο. Θα πούμε για την ακρίβεια. Ακόμη και ο Κυριάκο Μητσοτάκη αγωνία. Δείτε εδώ κατάσταση. Αξύριστο, αγέλαστο, με την πιτζάμα, άρρωστο. Ταλέπορο, όπω πάντα όταν πρέπει να μείνει στην Αθήνα. Δεν θυμίζει σε τίποτε το γνωστό σε όλου μα πρωθυπουργό. Αν και το σεξινέ, αν το έχει, δεν φεύγει ποτέ. Ξετρέλανε, λέει, τι γυναίκε με το νέο του look. Του έγραφαν από κάτω μανάρι μου λίγο ακόμα και θα σε ψηφίσω. Ο Μητσοτάκης ακολουθεί μια βασική αρχή της σύγχρονης επιστήμης του έξινες που είναι ότι όλοι μοιάζουμε λίγο με κόλλο μωρού όταν ξεριζόμαστε. Στο πλαίσιο αυτό που μπορούμε να το ονομάσουμε ψυχοπιεστική συνθήκη, ιδίω όταν συμβαίνει παράλληλα με προσωπικές δυσκολίες όπως είναι ένα κρύωμα, ένας ιός που έχει τσιμπήσει από εχθρικό γείτονα. Τι έγινε, τώρα μας αρέσει το μακρύ τραπέζι, ε, μήπως μας αρέσει λίγο και ο χαλβάς, λέω εγώ τώρα. Σε αυτό το πλαίσιο, λοιπόν, εμφανίστηκε αξίριστος που εντάξει, δικαίωμά του. Όλοι δουλεύουμε κάπως πιο ανεπίσημα από το Zoom. Αλλά βγήκαν ρεπορτάζ για το πότε έχει εμφανιστεί αξίριστο στο παρελθόν. Μην τυχόν και μας μείνει καμιά αμφιβολία ότι είναι επικοινωνιακή αρλούμπα και το ίδιο κάνει και ο Μακρόν και ο Ζελένσκι. Είναι ανθρώπινη. Θέλετε να το πούνε, το βάλουμε αλλιώ. Αυτό α, α, το έχει ξανακάνει ο Μιζοτάκη αυτό. δεν ξέρω πώ πώς, ναι. πώς, το θέλουμε τον ηγέτη. Το θε... Πώ θέλουμε τον ηγέτη με γένεια, αθλητικό και να παίζει μπάσκετ. Αυτό μαζί με τα γέννια του Μητσοτάκη εμφανίστηκαν στα social φωτογραφίε του Αλέξη Τσίπρα με πολύ πιο μακριά μουσια που δείχνουν και μεγαλύτερη αγωνία για τη χώρα. Ο Κυριάκο Μητσοτάκη μέσα στο φτωχικό του μίλησε για την ακρίβεια, λέγοντα ότι ο πόλεμο στην Ουκρανία προκαλεί μια τεράστια ενεργειακή κρίση που απειλεί την ευημερία όλων των κοινωνιών. Όπω λέει σε κάθε χώρα, έτσι και στην Ελλάδα, η νέα αυτή περιπέτεια έχει συνέπειε ω προ την αύξηση των τιμών του ρεύματο, των καυσίμων και άλλων προϊόντων πλην των αγκουριών που πάνε πολύ καλά οι τιμες. Έχουμε αποφύγει μέχρι τώρα τα σεξουαλικά αστεία με τα αγκούρια, αλλά αυτό το αγκούρι είναι λίγο σαν να πάσχει από κάποιο αφροδίσιο, επειδή πήγε και ζευγάρωσε με άγαλμα τον νίκα. Και αυτό το γεγονό, λέει ο Μητσοτάκη, ότι οφείλεται στο ότι η πολιτεία ήδη από το φθινόπωρο καλύπτει μεγάλο μέρο των ανατιμήσεων. Δεν ξέρω αν το θυμάστε. Το φθινόπωρο που ανοίγατε το λογαριασμό σα και είχε όλο κάτι ποσά αμύθιτα που δεν ξέρατε από πού έχουν προέλθει, ο Μητσοτάκη τα βάζε αυτά. Συνεχίζει εξηγώντα ότι παρά την τεράστια βοήθεια που προσέφερε το ελληνικό κράτο, η αναταραχή είναι διεθνή. Και γι' αυτό το λόγο η αντιμετώπιση τη δεν μπορεί παρά να είναι πρωτίστω υπόθεση τη ευρωπαϊκή μα οικογένεια. Και να δούμε τι λέει μετά. Γι' αυτό και η αντιμετώπιση τη δεν μπορεί παρά να είναι πρωτίστω υπόθεση τη ευρωπαϊκή μα οικογένεια. Το τελευταίο αποκτά ξεχωριστή σημασία, καθώ οι δυνάμει του λαϊκισμού σε όλη την Ήπειρο επιχειρούν και πάλι να διακινήσουν εύκολε και απλοϊκέ απαντήσει σε δύσκολα και σύνθετα ερωτήματα. Κρύβουν, για παράδειγμα, ότι οι ανατιμήσει είναι εισαγόμενε, αναζητώντα εθνικέ ευθύνε και προτείνουν λύσει ανεφάρμοστε, που χαϊδεύουν αυτιά, αλλά δένουν τα μυαλά και τα χέρια. Χαϊδεύουν αυτιά και δένουν μυαλά και χέρια. Σας έχουν χαϊδέψει τα αυτιά με δεμένα χέρια. Ε, αυτό κάνει ο λαϊκισμός. Αυτό και σε κάνει να γκρινιάζει που δεν μπορεί να ζεστάνει στο σπίτι σου και να κινήσει το αυτοκίνητό σου. Και να κάνει με μια ανοησία μην το καλύπτει. Και οι φτωχοί έχουν αμάξι, Μα παλιό ότι... αμάξι, μα μικρό Α, αμάξι. Οι φτωχοί έχουν αμάξι, αμάξι. Είναι... Ειδικά οι οικογενειάρχε δεν μπορούν να μην έχουν ο ο αμάξι. Ο κ. το είπε άκομψα, αλλά είπε αυτό που λέμε ε, 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 εδώ. Όχι, δεν, δεν το λέμε. Αυτή είναι η επέλαση του λαϊκισμού. Δεν πια με το λαϊκισμό. Η επέλαση του λαϊκισμού είναι να λε ότι βενζίνη βάζουν όλοι. Και μάλιστα ότι όσο πιο παλιό είναι το αυτοκίνητο, τόσο περισσότερο καίει. Okay, διότι τα αυτοκίνητα καινούργια τεχνολογία και είναι λιγότερο. Στο The Press Project, πείτε μα κακεντρεχεί. Είμαστε. Ξεκινάμε πάντα την έρευνα με μία βασική αρχή. Κάθε πρόταση του Κυριάκου Μητσοτάκη είναι ένα εμετό ψεμάτων. Και δεν θα χρησιμοποιούσαμε τη λέξη αιμετό αν δεν είχαμε βρει αυτή την τόσο γλυκιά εικόνα όπου κυριαρχεί το γαλάζιο τη πατρίδα μα, τη Νέα Δημοκρατία. Ο Πρωθυπουργό απέδωσε το ζήτημα τη ακρίβεια στη χώρα μα, στον πόλεμο αλλά και στη διεθνή ενεργειακή κρίση, λέγοντα ότι οι ανατιμήσει σε βασικά προϊόντα, κάψιμα και ρεύμα είναι εισαγόμενε. Είπε μάλιστα ότι οι φωνέ που λένε το αντίθετο είναι φωνέ λαϊκισμού που επιχειρούν να δώσουν υπεραπλουστευμένε λύσει οι οποίε είναι ανεφάρμοστε. Είναι όμω έτσι. Αρχικά θα διαχωρίσουμε το διεθνέ πρόβλημα από το ελληνικό ζήτημα και θα σα γυρίσουμε μερικά χρόνια πίσω. Κορονοϊός. Νομίζατε ότι ξεφύγατε, σαλούφες! Νομίζατε ότι τελειώσαμε, ότι δεν θα ξανακούσετε αυτή τη λέξη, ότι θα μιλάμε μόνο για πουτινάκια και αντλίε, ε! Νομίζατε ότι κλειστήκαμε στα σπίτια μα δύο χρόνια και μετά που βγήκαμε ούτε γάτα ούτε ζημιά. Καλημέρα σα. Τελειώσατε. Δεύτερη πρώτη. Δεύτερη πρώτη. Τελειώσατε. 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 Γεια σα. Όσον καιρό οι δημοσιογράφοι κυνηγούσαν χρόνια με κοκτέιλάρε στο χέρι, Πού να ήξεραν ότι ο μεγαλύτερο συνοστισμό υπήρχε σε μεγάλα λιμάνια τη Ευρώπη και τη Αμερική. Από δεξαμενόπλια και κοντέινερ, τα οποία ήταν φορτωμένα με κάψιμα και άλλα αγαθά, αλλά δεν ξεφόρτωναν ποτέ. Διότι τα ίδια τα λιμάνια ήταν σε καθεστώ αργία. Όπω είπε ο Γιάννη Βαρουφάκη σε συνέντευξή του στο ραδιόφωνο του The Press Project, όταν πατήθηκε το κουμπί και επιστρέψαμε στην κανονικότητα, τα βιομηχανικά προϊόντα μαζεύτηκαν στα λιμάνια της Κίνας και το υγροποιημένο φυσικό αέριο συγκεντρώθηκε στα λιμάνια του Τέξας και του Κατάρ για να διανεμηθεί ξανά στην Ευρώπη. Αλλά τα πλοία δεν ήταν εκεί για να το παραλάβουν. Ήταν κολλημένα στους προορισμούς, όπως για παράδειγμα στο λιμάνι της Καλιφόρνιας. Μέχρι να επιστρέψουν τα δεξαμενόπλια πίσω στο Κατάρ για να γεμίσουν υγροποιημένο φυσικό αέριο, πέρασε καιρό. Για πρώτη φορά δημιουργήθηκε μια πλεονασματική ζήτηση. Η ζήτηση μεγαλύτερη από την προσφορά. Ο κόσμο ήθελε πετρέλαιο και δεν έβρισκε, διότι το δεξαμενόπλιο ήταν στην άλλη πλευρά του ωκεανού και δεν μπορούσε να παραλάβει για να του το πάει. Και δεν μπορεί να πα εσύ με τον πιτονάκι να πει στο κατάρα α πούμε, ρε μα τώρα στάξε λίγο να κάνουμε τη δουλειά μα και όταν έρθει το πλοίο τα ξαναλέμε. Και επειδή, όπω σα είπαμε, είμαστε κακεντρεχεί και σχολαστικοί, το ψάξαμε. Εμεί είμαστε σαν αυτόν που πα να πει μια ιστορία για τα φοιτητικά σου χρόνια και λέει πώ γίνεται αυτό, αφού η γραμματεία δεν είχε μεταφερθεί ακόμα στο απέναντι κτίριο, ήμασταν στο πρώτο εξάμεινο και ο υπάλληλο συνταξιοδοτήθηκε την προηγούμενη χρονιά. Να, εδώ έχω το χαρτί από το Υπουργείο. Είναι αυτό όλα σε οικονομικά μέτρα. Ο πληθωρισμό. Ο οικονομικό δείκτη δηλαδή που μετρά την αύξηση των τιμών σε ένα καλάθι αγαθών και υπηρεσιών είχε εξαφανιστεί από το 2008. Ξαφνικά βλέπουμε ότι ήδη πριν το Μάρτιο του 2021, με την επανεκκίνηση δηλαδή της οικονομίας, επανεμφανίζεται στην Αμερική σημειώνοντας άνοδο 1,4% και από τότε όλο και ανεβαίνει. Φτάνοντας πλέον το Δεκέμβριο του 2021 το 7%. Αυτά συνέβησαν όταν τα καράβια βρίσκονταν στην τοποθεσία προορισμού. Το δεύτερο στάδιο αφορά την περίοδο που τα καράβια από την Καλιφόρνια και την Ευρώπη επιστρέφουν πίσω στην Κίνα, στο Τέξα και στα Αραβικά Εμμυράτα. Τα καράβια δεν είναι φτιαγμένα για να φτάνουν όλα μαζί στα λιμάνια και τότε συνέβη το αδιανόητο. Μποτιλιάρισμα στη θάλασσα. Έγινε το πέλαγο κατεχάκι. Τα μεγαλύτερα ναυτιλιακά κέντρα του κόσμου, το Νοέμβριο του 2021, εμφάνιζαν υψηλά επίπεδα συμφόρηση, καθώ τα κοντέινερ. Συσσωρεύονται στα λιμάνια από τη Συγκαπούρη ω τον Πειραιά. Τα στοιχεία του Bloomberg έδειξαν ότι η ουρά στη Συγκαπούρη την 1η Νοεμβρίου του 2021 ήταν κατά 22% μεγαλύτερη από τα κανονικά επίπεδα, καθώ 53 containers ήταν αγκυροβολημένα στα νυχτά του λιμανιού. Μιλάμε τώρα για τον μεγαλύτερο αριθμό πλοίων που είχε συσσωρευτεί από τον Απρίλιο, για μεγαλύτερη ουρά από θερμομέτρηση για απογευματινή συναυλία του Νίκου Βέρτη στη Θεσσαλονίκη. Παρατηρήθηκε επίση ότι η ραγδαία αύξηση των κρουσμάτων στα τέλη του Οκτωβρίου στη Σιγκαπούρη είχε ως αποτέλεσμα να αυξηθούν τα πλοία που βρίσκονται σε αναμονή, σπάζοντα το ρεκόρ τη 21η Ιουνίου του 2021. Φαινόμενα συνοστισμού σημειώνονται και σε άλλα λιμάνια στην Ασία, όπω τη Μαλαισία, την Ινδονησία και τι Φιλιππίνε. Και τα λέμε όλα αυτά γιατί καταρχά έχει πήξει το μάτι μα στα βίντεο με τον Άδων. Φτάνει πια. Δεύτερον, διότι αν θέλετε να μιλήσουμε για τη διεθνή διάσταση τη κρίση, χρειάζεται να πούμε και πράγματα που δεν φτάνουν στι ειδήσει μα. Όπω για παράδειγμα το μποτιλιάρισμα με πλοία. Όταν λέμε ότι δεν φτάνουν, κάνουμε μια εξαίρεση για το μόνο άνθρωπο που καλύπτει το μποτιλιάρισμα στα πλοία βρέχοντα κόλλο. Γιατί όπω λέει η λαϊκή παροιμία, αν δε βρέξεις κόλο, δεν βρέξει κόλλο, σε αντιεροπορικό δεν ανεβαίνει. Στην άλλη πλευρά του Ειρηνικού ωκεανού, στα λιμάνια του Λο Άντζελε και του Long Μπιτ, τουλάχιστον 79 πλοία περίμεναν στα ανοιχτά τη Καλιφόρνια. Στην Ευρώπη, έξω από το λιμάνι του Πειραιά, περίμεναν 18 αγκυροβολημένα πλοία. Δηλαδή τα περισσότερα που έχουν παρατηρηθεί από τον Απρίλιο. Καθώ, όπω επισημαίνει πάλι το Bloomberg, η ουρά φτάνει ω το Αιγαίο. Φανταστείτε τώρα τον 18ο Έλληνα καπετάνιο, λίγο να περιμένει να έρθει η σειρά του. Και πάμε στο αποτέλεσμα. Όλα αυτά σήμεραν μεγάλε ανατιμήσει σε βασικά προϊόντα λόγω τη υπερβάλλουσα ζήτηση, αλλά και βεβαίω στην ενέργεια. Διότι το υγροποιημένο φυσικό αέριο από το Τέξα που έρχεται στην Ευρώπη ή από το Κατάρ που πηγαίνει στην Κίνα, άργησε να πάει. Με αποτέλεσμα να έχουμε έλλειψη και στο φυσικό αέριο. Έτσι ξεκίνησε η διαδικασία τη αύξηση των τιμών παγκοσμίω. Και γι' αυτό δεν άναβε σόμπα ο Κυριακό Μητσοτάκη, κρυολόγησε, βράχνιασε, πάει το τρίμερο και ξέρετε. Παρόλα αυτά, οι κυβερνήσει παγκοσμίω αρνούνται να παραδεχτούν ότι η έκρηξη του πληθωρισμού ήταν αναπόφευκτο πρόβλημα τη διαχείριση τη πανδημία με το πάγωμα τη οικονομία, αποδίδοντα το ζήτημα τη ακρίβεια που έτσι κι αλλιώ θα έσκαγε στα κεφάλια μα και που θα αναγκάζονταν να λογοδοτήσουν στου λαού του για του αποτυχημένου οικονομικού χειρισμού στον πόλεμο τη Ουκρανία. Διότι δεν υπάρχει ευκολότερο πράγμα από το να κοιτάξει κατάματα τον πολίτη και να του πει, Σε καταλαβαίνω που σου ήρθε η ΔΕΗ. 2.700 ευρώ. Καταλαβαίνω την αγωνία σου όταν κοιτά το ράφι του σούπερ μάρκετ, αλλά για όλα αυτά ο Πούτιν, που είναι και μαθημένο στο κρύο, δεν μασάει, λοιπόν, σκά και πλήρωνε. Φταίει ο πόλεμο στην Ουκρανία, λοιπόν. Η απάντηση δεν είναι ούτε ναι ούτε όχι. Είναι λίγο σαν το μεγάλο περίπατο. Είναι ναι και όχι. Για την παγκόσμια οικονομία, η Ρωσία και η Ουκρανία είναι σημαντικοί προμηθευτέ πρώτων υλών, όπω είναι η ενέργεια, τα μέταλλα και γεωργικά προϊόντα. Ο πόλεμο δυσχεραίνει την προσφορά αυτών των αγαθών και φυσικά προκαλεί την αύξηση των τιμών του. Σε έρευνα Ελβετικού Οικονομικού Ινστιτούτου στη Ζηρίχη συμμετείχαν εταιρείε από όλου του οικονομικού κλάδου πλήν τη Γεωργία. Οι εταιρείε ρωτήθηκαν πόσο υψηλό πιστεύουν ότι θα ήταν ο ετήσιο ρυθμό πληθωρισμού για τον δείκτη τιμών καταναλωτή στην Ελβετία του επόμενου 12 μήνε βραχυπρόθεσμα και τα επόμενα 5 χρόνια μακροπρόθεσμα. Το πολύ ενδιαφέρον σημείο στην έρευνα είναι ότι ξεκίνησε αμέσω πριν τη ρωσική εισβολή, ενώ συνέχισε να διεξάγεται και κατά τη διάρκεια. Τη εισβολή. Έτσι, μπόρεσαν να συγκριθούν οι απαντήσει των μεγάλων εταιριών που ολοκλήρωσαν την έρευνα πριν από την πρώτη ημέρα του πολέμου, δηλαδή στι 24 Φεβρουαρίου, με αυτέ των εταιριών που ανταποκρίθηκαν μετά το ξέσπασμα. Συγκεκριμένα, 652 εταιρείε απάντησαν πριν από την εισβολή και 258 εταιρείε μετά. Στο διάγραμμα μπορείτε να δείτε με πορτοκαλί χρώμα τι προβλέψει των εταιριών που ρωτήθηκαν κατά τη διάρκεια του πολέμου και με λευκό χρώμα τι προβλέψει των εταιριών που ρωτήθηκαν πριν τον πόλεμο. Δεν μπορείτε να διακρίνετε πού είναι το λευκό και πού είναι το πορτοκαλί, αμάν πια. Ξέρετε γιατί, γιατί πολύ απλά η απόκληση δεν ήταν τόσο μεγάλη. Συγκεκριμένα, βράχει πρόθεσμα. Οι προσδοκίε για τον πληθωρισμό είναι σχεδόν οι ίδιε και για τι δύο ομάδε. Πριν από την έναρξη του πολέμου, οι ελβετικέ εταιρείε ανέμεναν ότι ο πληθωρισμό θα αυξηθεί στο 2,1% κατά μέσο όρο του επόμενου 12 μήνε. Από την αρχή του πολέμου, η αναμενόμενη αύξηση των τιμών είναι 2,12% αλλά και μακροπρόθεσμα διαφορά δεν είναι τόσο μεγάλη, μόλις 0,5%. Οι αναλυτές λοιπόν καταλήγουν ότι η εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία είναι το κερασάκι στην τούρτα μιας παγκόσμιας ενεργειακής κρίσης που ήδη είχε ξεκινήσει και τώρα κορυφώνεται. Η Μόσχα παρέχει το 39% του φυσικού αερίου στην Ευρώπη μέσω του αγωγού Nord Stream 1. Όπω αναφέρει δημοσίευμα τη Wall Street Journal, ο πόλεμο στην Ουκρανία έχει επιδεινώσει την έλλειψη φυσικού αερίου που έχει ήδη αυξήσει απόδομα τον πληθωρισμό στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και το μπλοκ εξετάζει τώρα μια σαρωτική και δαπανηρή αναδιάρθρωση ολόκληρου του ενεργειακού συστήματο για να αποκλείσει εντελώ το φυσικό αέριο από τη Ρωσία. Οι στρατιωτικέ δαπάνε επίση είναι πιθανό να αυξήσουν την πληθωριστική πίεση. Η Γερμανία σχεδιάζει να αυξήσει τι στρατιωτικέ δαπάνε το 2% του ΑΕΠ από 1,5% το 2021. Έτσι έχουν τα πράγματα διεθνώ. Ο Κυριακό Μητσοτάκη παρουσιάζει την ακρίβεια ω ένα ζήτημα που πυροδοτήθηκε από τον πόλεμο και μόνο και κατ' επέκταση είναι μία αναστρέψιμο. Ο Γιάννη Βαρουφάκη, στη συνέντευξη που αναφέραμε παραπάνω, στην εκπομπή Κοινωνία πρέ, μίλησε για μια εγκληματική, μαφιόζικη διαδικασία καθορισμού των τιμών του ρεύματο. Ότι αν ο κόσμο εκεί έξω ακόμα και οι Δημοκράτε γνώριζαν πώ προσδιορίζεται η τιμή του ηλεκτρικού ρεύματο που πληρώνει ο κόσμο, θα είχαν ξεσηκωθεί. Μα προλαβαίνετε. Μας προ... Λοιπόν, κύριε Βαρουφάκη, έχετε μιλήσει ένα τρει εκατομμύριο φορέ, μπορεί να λέω και λίγε, για το χρηματιστήριο τη ενέργεια, έχετε πει ότι τρει ολιγάρχε καθορίζουν μεταξύ του με το έτσι Ήτανε θέλω. Άρικο, ήταν, τέσσερις. Ή... ήταν ήταν τέσσερι. Ήταν τέσσερι. Ήταν... Ήταν τέσσερι. Ήταν... Μιλήσατε με ναι, ονόματα. Μιλήσατε και ένα. Ναι. Ναι. Βεβαίω, να σα τα πω και τώρα. Για να Θέλουμε πω, να πω. εξηγήσετε Μ, αρχικά μη, στον μη λινέως, κόσμο. Περιστέρη, Βαρδιδογιάννη, Λάτσι. Τέλο. Θα τα πω άλλη μια φορά. Μιτιλινέο Βαρδιδογιάννη, Λάτσι και Περιστέρη. Λοιπόν, θα τα πούμε κι εμεί. Για γούρι και για να ξέρετε για ποιου λέμε λέμε για Περιστέρη, Μητυλινέο, Λάτσι, Βαρδινογιάννη. Συγγνώμη που βάλαμε δεύτερη φορά βαρουφάκι στο ίδιο επεισόδιο. Για αντιστάθμισμα, θα βάλουμε μια φωτογραφία του με παρδαλό που κάμισο για να πιάσουμε και το κοινό που στέκεται πιο κριτικά απέναντί του. Πώ λέγεται άραγε όταν εσύ πλουτίζει από τα εμφράγματα και τα παγωμένα σπίτια των άλλων, από το ότι κρυώνουμε στα σπίτια του και δεν τολμάνε να ανάψουν θέρμανση και να κινήσουν το αυτοκίνητό του, ποιο είναι το ηθικό αντίστοιχο αυτού του ανθρώπου που πλουτίζει από το κρύο και την εξαθλίωση των άλλων, θα έλεγε κανεί ότι αυτό είναι ο καπιταλισμό. Αλλά δεν είναι έτσι. Το χρηματιστήριο ενέργεια δεν είναι χρηματιστήριο, γιατί είναι τέσσερι παίκτε όλοι και όλοι. Που παίζουν μονόπολη με αληθινά λεφτά και τα σπίτια μα. Στη βενζίνη. Από 1,75 το λίτρο που ήταν στη χώρα μα η επίσημη μέση τιμή που δίνει το Υπουργείο Ανάπτυξη και Ανταγωνιστικότητα στην αρχή Δεκεμβρίου, τώρα η μέση τιμή θα βρίσκεται στα επίπεδα των 2 ευρώ ανά λίτρο. Και έχει μαλλιάσει η γλώσσα τη αντιπολίτευση να λέει να μειωθεί ο ειδικό φόρο κατανάλωση στα καύσιμα και ο ΦΠΑ που αυξάνει το κόστο. Με τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, τον Γιάννη Οικονόμου, να απαντάει ότι ο η κυβέρνηση έχει αποφασίσει να μην παρέμβει στον ειδικό φόρο κατανάλωση στα καύσιμα. Γιατί η βούλησή μα είναι να βοηθήσουμε κυρίω με πιο αποτελεσματικό τρόπο αυτού που έχουν μεγαλύτερη ανάγκη. Α, εδώ, πολύ καλά. Κοίτα που συμφωνούμε. Να βοηθήσουν αυτού που έχουν ανάγκη. Ποιου, Περιστέρη, Μιντιλινέο, μι, μι, Λάτσι, Βαρδινογιάννη, με τον πιο αποτελεσματικό τρόπο. Συνεχίζει. Η παρέμβαση που γίνεται απευθεία για τη μείωση τη τιμή του πετρελαίου κίνηση με όφελο στα 15 λεπτά στην ουσία είναι διπλάσια. Από αυτήν που θα είχαμε αν παρεμβαίναμε στον ειδικό φορό κατανάλωση. Διότι εκεί το περιθώριο σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Νομοθεσία είναι μέχρι τα 8 λεπτά. Α, να βάλουμε εδώ την ειδική κόρνα που έχουμε για όταν ακούγεται μαλακία. <Συλίου> θα θέλαμε αυτά να ακούγονται πάντα όταν μιλάει ο κυβερνητικό εκπρόσωπο, ιδανικά σε κάθε τελεία που βάζει. Αφενός λοιπόν η κυβέρνηση προτιμάει να παρέχει ένα επίδομα δίνοντας δηλαδή στους παρόχους ηλεκτρικής ενέργειας ολόκληρο το εξωφρενικό ποσό που ζητούν και πληρώνοντας μάλιστα μέρος αυτού του ποσού από τα δημόσια ταμεία. Λες και μας τρέχουν τα λεφτά από τα παντζάκια και αφετέρου παρουσιάζει την εναλλακτική λύση της μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωση και του ΦΠΑ ως ανήκουστη. Λοιπόν, εδώ λίγο να εξηγήσουμε τη σκέψη του Κυριάκου Μητσοτάκη. Έχουμε φωτογραφία του Κυριάκου Μητσοτάκη να σκέφτεται, για να μην το φαντάζεστε συνεχώ με τη ρόγα έξω. Σου λέει, δεν έχουν να πληρώσουν το ρεύμα. Πάλε, λίγα... λίγα λεφτά ακόμα στο λογαριασμό του Λάτσι. Σωστή σκέψη. Πώ είναι με τις ΜΕΘ, που πεθαίνει ο κόσμο επειδή δεν έχει πρόσβαση σε ΜΕΘ και λέει ο Μητσοτάκη, α κλείσουμε μερικά νοσοκομεία ακόμα. Ε, αυτό μπράβο. Επίση, ο κυβερνητικό εκπρόσωπο Γιάννη στην ομιλία του είπε ότι αν παρέμβουμε στη μείωση τη τιμή του πετρελαίου κίνηση, θα έχουμε όφελο 15 λεπτά, ποσό διπλάσιο από αυτό που θα είχαμε αν παρεμβαίναμε στον ειδικό φόρο, γιατί σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Νομοθεσία είναι 8 λεπτά. Είπαμε, όπου ακούτε νούμερα είναι ψέμα. Στην Ευρωπαϊκή Νομοθεσία η ελάχιστη τιμή του ειδικού φόρου κατανάλωση είναι 0,34 λεπτά το λίτρο. Για την ακρίβεια, η μέγιστη τιμή του ειδικού φόρου κατανάλωση είναι τα 0,80. Ο οικονόμο, έτσι που το παρουσίασε, είναι σαν να μα λέει ότι δεν μπορούμε να πάμε κάτω από αυτή την τιμή. Μέχρι πρώτη, η Ολλανδία έχει το μεγαλύτερο ειδικό φόρο κατανάλωση, δηλαδή στα 0,81 ευρώ το λίτρο. Και ακολουθούσε Ιταλία με 0,73, Φιλανδία με 0,72 και μαντέψτε, τέταρτη η Ελλάδα με 0,70 το λίτρο. Η Ελλάδα. Η πατρίδα μα. Η Ελαδίτσα μα. Εδώ βλέπετε ένα χάρτη με το πώ διαμορφώνεται ο ειδικό φόρο κατανάλωση στην Ευρώπη. Όπου βλέπετε πιο σκούρο το χρώμα, η φάση είναι να πάει στο διάολο. Και όπου η φάση είναι άστα να μα το διάολο, η ελαδίτσα μα πρωταγωνιστεί. Βλέπουμε σε Βουλγαρία, Ρουμανία, Ουγγαρία, Πολωνία. Ο ειδικό φόρο κατανάλωση είναι πολύ χαμηλό. Η χώρα μα έχει ακόμη υψηλότερη τιμή από τη Γερμανία, τη Γαλλία, την Ολλανδία, την Αγγλία, τη Σουηδία και την Πορτογαλία. Δεν ξέρω αν υπάρχει κάτι άλλο στο οποίο να του έχουμε περάσει όλου αυτού. Μόνο στην κατανάλωση σε κοκορέτσι. Δηλαδή, γινόταν. Δηλαδή, μα λέει ψέματα. Δηλαδή, όποτε ανοίγουν το στόμα του να πούν νούμερα, δεν υπάρχει περίπτωση να μην ακουστεί μαλακία. Η διαφορά μα είναι ότι οι περισσότερε χώρε δεν είδαν κάποιο πρόβλημα στη μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωση. Με την Ολλανδία να ανακοινώνει ότι από την 1η Απριλίου έω και τα τέλη του 2022 η τιμή τη βενζίνη θα μειωθεί κατά 17 λεπτά το λίτρο. Η μείωση στον δίζελ θα είναι 11 λεπτά το λίτρο μέσω τη μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωση. Αλλά το μίτσο Δεν τον ενδιαφέρει η Ολλανδία. Τίποτα, μόνο για καναμπάφου. Με παίρνει χθε το τηλέφωνο στο λόγο μου. Ένα ε, φίλο μου. Α, το σηκώνω, νομίζω με πήρε για χρόνια πολλά. Α σηκώνω το τηλέφωνο, μου λέει καλά, τέτοια κυβερνησάρα που έχουμε στην Ελλάδα, ούτε στον ύπνο μα. Λέω, τι έγινε, ναι, ναι. ευχαριστώ του λέω, τι έγινε. μου λέει είμαι στο Άμστερνταμ. Λέω μάλιστα. Ξέρει τι γίνεται εδώ. Mm. Τι γίνεται. Κλείνουν τα μαγαζιά. Πέντε mm. η ώρα mm. κλείνουν όλα. Mm. Έτσι. Έτσι. Τα πάντα. <Δεκοταδύο> Καταχνιά, σκοτεινιά, κλειστά φώτα, όλες παιδιά. Μαυρίλα. Εμείς εδώ, δόξα <Δεκοί> του Θεού, όλα τα κέντρα, όλα πολύ ωραία. Καλά νεκρούς, το. άλλο θέμα αυτό τώρα. Α, αυτό είναι αυτό το θέμα, Ποια Ολλανδία που τον παίρνουν τηλέφωνο την ώρα που βγάζει selfie στην ώρα των τριών στο μασούτι και του λένε σταμάτα λίγο τους πανηγυρισμούς γιατί θέλω να σε συγχαρώ. Η Ολλανδία επιπλέον ανακοίνωσε μείωση του συντελεστή ΦΠΑ στο φυσικό αέριο και την ηλεκτρική ενέργεια από 21% που είναι σήμερα σε 9%. Το δημοσιονομικό κόστος των παραπάνω μειώσεων στην Ολλανδία αποτιμάται στα 2,8 δισεκατομμύρια ευρώ. Η Κύπρος προέβη και αυτή σε μειώση του ειδικού φόρου κατανάλωσης. Η Κύπρος. Να συγκρίνουμε λίγο με την Κύπρο. Πηγαίνουν με τα μέσα μαζική μεταφορά στη <σέχει> στην, στην Κύπρο που έχει Και μιλάμε άλλη περίπτωση κύπρο. Θα... Δεν συγκρινόμαστε με την με Κύπρο, Ευαγγελία. τα Η δεν έχει μέσα μαζική μεταφορά πουθενά. Δεν έχει μέσα μαζική μεταφορά. Αυτό που συμβαίνει. παιδιά, δεν έχει λεωφορεία η Κύπρο. Δεν έχει Ούτε υπεραστικά ούτε Α την Κύπρο, ρε, Δεν έχει, δεν έχει λεωφορεία. Βλέπουν λεωφορείο οι άνθρωποι και λένε: Παναγία μου, τι είναι αυτό. Πώ μπαίνει, τι κάνει εδώ. Γιατί έχει δύο πόρτε. Είναι μία για να μπαίνει και μία για να βγαίνει. Πώ πάχει έτσι το βανάκι. Και βγήκε μετά ο οικονό μου στο Twitter και ζήταγε συγγνώμη. Γιατί τι γίνεται λε την αρλούμπα στην τηλεόραση και ζητά συγγνώμη στο Twitter. Οπότε σε άλλον έχει πει το ψέμα και σε άλλον λε ότι ήταν ψέμα. Γιατί το Twitter σε κράζει, ενώ η τηλεόραση κάθεται και σε ακούει. Τα παπούδια δεν θα μπουν στο Twitter να μάθουν ότι το παραδέχτηκε. Θα πάνε στο καφενείο και θα λένε Λεωφορεία στην Κύπρο, ωραία, άσχετε. Έχει πάει στην Κύπρο. You have not been to Cyprus. Για τα μέτρα που αποφασίστηκαν, εφαρμόζεται μια διαδικασία δύο φάσεων. Στην πρώτη φάση βγαίνει ο Κυριάκος, Βγαίνει ο Πρωθυπουργό και λέει θα δώσω λεφτά. Δεν διευκρινίζεται τι και πόσο, ώστε να προλάβουν να πούνε οι δημοσιογράφοι ότι τέτοια έννοια ρευστότητα δεν έχει ξαναγίνει. Και μετά εξειδικεύουν οι υπουργοί και μαθαίνουμε ότι αυτό ο Σαματάς έγινε για 13 ευρώ. Στι 14 Μαρτίου, η μέρα γενεθλίων σημαντικού Έλληνα τραγουδιστή, ο Πρωθυπουργό Μακρόν ανακοίνωσε έκπτωση 15 cents στο λίτρο τη βενζίνη από την 1η Απρίλη και για 4 μήνε. Ο Μακρόν δεν βγήκε να το ανακοινώσει γιατί ξεχάστηκε και ξυρίστηκε το πρωί. Αλλά έβγαλε φωτογραφία ξύριστο στην επομένη. Τα καύσιμα στη χώρα μα δεν είναι η μόνη πληγή. Οι αυξήσει στα αγροτικά προϊόντα και όχι μόνο είναι εξωφρενικέ. Και αυτό, όπω είπαμε, δεν είναι καινούριο. Καθώ η ανατιμήσει λόγω τη κατάσταση που περιγράψαμε ήταν ένα φαινόμενο που είχε αρχίσει ήδη από τα τέλη τη περασμένη χρονιά. Οι τιμέ των βασικών προϊόντων, σύμφωνα με κάποιου υπολογισμού, έχουν ανέβει κατά 65% από το Μάρτιο του 2020. Είχαμε στο έθνο αυτά τα φοβερά ρεπορτάζ με τα πανάκριβα φρούτα που κανεί δεν μπορεί να πλησιάσει. Στα τρίβουνε στη μούρη για να σου δείχνουν τι δεν μπορεί ποτέ να έχει. Είναι σαν σαπουνόπερα που παρακολουθούμε τα ρεπορτάζ για φρούτα αντί να χαλβαδιάζουμε σπίτια πλουσίων, ξέρω εγώ, βλέπουμε μανταρίνια. Στη συνέχεια του ρεπορτάζ αναφέρονται ανατιμήσει στα ακόλουθα είδη. Αλεύρι, 5 με 20%. Με αποτέλεσμα να μην μπορούμε να τηγανίσουμε τίποτα. Ήδη ζαχαροπλαστική 20%. Και καλά αν εννοεί απλώ τι πρώτε ύλε. Αλλά σκεφτείτε ένα σενάριο που ξαφνικά γίνονται απλησίαστε οι σπάτουλε Darth Vader, η κορδέλα κοπή Ράλι, το αυτοθερμενόμενο μαχαίρι βουτύρου. Και σε αυτά πριν προχωρήσουμε, να προσθέσουμε τον Σπατουλίτσα, τον Ανακατευτούλη, τον Σουρωτήρη και τον Στάλιν. Όπω λένε αυτό το αθώο κόκκινο εργαλείο. Το γιατί το καταλαβαίνει αν τον δει από κοντά. Το ίδιο σε καφέ ως 10%, σοκολάτα και ζαχαρόδι, 5-7%, βρεφικό γάλα, γλυκά του κουταλιού, 4%, πατατάκια, 10%, βλέπουμε εδώ τις αυξήσεις. Και τι καταλαβαίνουμε. Κόμενα το πρωινό. Στα ύψη μαρμελάδα, η φρυγανιά, τα δημετριακά. Να τρώω τα γκουράκια, σου λέει για πρωινό. Σοκολάτες, γαριδάκια, γλυκά και τέτοια, στα ύψη. Με τι θα τραφούμε. Πόσο κοινό αναφάω πια. Η αύξηση των τιμών των αγροτικών προϊόντων είναι άμεσα συνυφασμένη με την αύξηση της τιμής του πετρελαίου το οποίο ενώ η κυβέρνηση έχει αποφασίσει να το δίνει αφορολόγητο σε εφοπλιστέ, το φορολογεί κανονικά στου αγρότε. Η νέα δέσμη μέτρων που ανακοίνωσε ο Κυριάκο Μητσοτάκη περιλαμβάνει επιστροφή του ειδικού φόρου κατανάλωση στου αγρότε, αλλά και επιδότηση των καυσίμων το τρίμηνο Απριλίου, Μαΐου και Ιουνίου. Οι καρμύριδε όμω, οι γκρινιάριδε οι αγρότε, δεν είναι ευχαριστημένοι. Πάλι. Λένε για παράδειγμα άσχετα επιχειρήματα, όπω ότι η επιδότηση των καυσίμων δεν αφορά τα τρακτέρ. Που είναι το όχημα εργασία του, αλλά τα αυτοκίνητα. Ο Στέργιο Λήτο, παραγωγό αρωτρέων καλλιεργειών από τι ΣΕΡΕΣ, αναφέρει στον αγρότη ότι παρά το γεγονό ότι η μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωση είναι κάτι θετικό, το πρόβλημα που αντιμετωπίζουν οι αγρότε είναι η έλλειψη ρευστότητα. Και λέει δεν μπορούμε να περιμένουμε ένα εξάμεινο για να πληρωθούμε την επιστροφή του φόρου. Τώρα θα πρέπει να οργώσουν τα χωράφια οι αγρότε και να σπείρουν βαμβάκια και καλαμπόκια. Και όσον αφορά τη διαδικασία, θα πρέπει να δίνουν στο λογιστή του κάθε τρίμηνο τα τιμολόγια αγορά του καυσίμου. Αυτά θα μαζευτούν και θα κατατεθούν στην εφορία. Και τα χρήματα θα καταβληθούν με βάση τα στρέμματα που θα δηλωθούν στο ΩΣΔΕ για κάθε καλλιέργεια. Αναφέρεται δηλαδή ότι για 600 στρέμματα χωράφι με βαμβάκια, καλαμπόκια και ελιό χρειάζονται 5.500 ευρώ για καύσιμο πετρέλαιο στο τρακτέρ. Και ζητούν να μάθουν από το Υπουργείο Αγροτική Ανάπτυξη πόσα χρήματα και πότε θα καταβληθούν. Άκου τώρα παραλογισμό. Γκρίνια. Γκρίνια και μύρλα ρε φίλε. Με τίποτα δεν είναι ικανοποιημένοι. Μετά. Συνταξιούχοι. Άλλοι από εκεί. Τεμπέληδε. Είναι ο άλλο με τον αποδάρι πάνω στο άλλο και παίζει κολτσίνα όλη μέρα στο καφενείο. Και λέει: Είμαι 90, δεν μπορώ να εργαστώ. Το κακό στον καιρό. Σκατόγερε. Πάρ το πει και πήγαινε δούλεψε. Χαραμοφάει. Το ενιαίο δίκτυο συνταξιούχων δήλωσε για τα μέτρα Μητσοτάκη. Ανακοινώσατε με την πανοκρουσία σε επίδομα 200 ευρώ για το Πάσχα σε 676.000 χαμηλό συνταξιούχου. Ατομικό εισόδημα 7200 ή οικογενειακό εισόδημα 14400. Και ακίνητη περιούσια έως 200.000 ευρώ. Σα υπενθυμίζουμε ότι οι συνταξιούχοι το Δεκέμβριο του 2021 ήταν 2.427.397. Αυτό σημαίνει ότι δίνεται ψίχουλα μόλις το 27% του συνόλου των συνταξιούχων. Δηλαδή, βοήθημα θα λάβει ο ένας στους τέσσερις. Οι υπόλοιποι. Για τα όρια εισοδήματο, λέει, που θέσατε, χορηγείτε επίδομα σε όσου παίρνουν κύρια και επικουρική σύνταξη 600 ευρώ το μήνα μεικτά. Δηλαδή, χορηγείται επίδομα σε όσου εισπράττουν κύριε συντάξει κάτω των 500 ευρώ το μήνα. Οι υπόλοιποι δεν αντιμετωπίζουν οι υπόλοιποι το τέρας τη ακρίβεια. Βγήκε ο οικονόμου για τα μέτρα και είπε: ε, δεν θα είναι ούτε δύσκολο ο υπολογισμό, ούτε σαν άσκηση πυρηνική φυσική, ούτε πολύπλοκο ο τρόπο που θα δίνεται αυτή η ενίσχυση. Εντάξει. Δεν ανησυχούσαμε μήπω είμαστε χαζοί και δεν καταλαβαίνουμε ότι θα πάρουμε το παπάρι σα ανησυχούσαμε. Ο κόσμο τα πληρώνει, λέει, ικανοποιητικά φθηνότερα τα καύσιμα από όσα αναγράφονται στην Αντλία και αυτό πρέπει να συγκρατήσουν αυτή τη στιγμή οι πολίτε. Και τελικά ήταν αυτό το ποσό. Σου έρχεται να του ξεριζώσει τι τρίχε τη καράφλα μία-μία και να του πει δεν πονάει πολύ, ε? Είναι πολύ καλύτερα από γκυλοτίνα. Και επειδή δεν μας αρέσει να προωθούμε εικόνες βίας, θα τελειώσουμε με μια ιστορική αναδρομή. Το Μάιο του 1789, οι κάτοικοι της Καν στη Γαλλία καταλαβαίνουν ότι η κίνηση στρατευμάτων και τροφίμων δεν έχει στόχο να καλύψει τις ανάγκες τους εν ώψη της σιτοδίας, οι δημοτικοί άρχοντες υπεξερούν τρόφιμα προς όφελός τους, ενώ προτείνεται από τις αρχές να τεθεί απλώς σε διαθεσιμότητα ο υποκόμις Μπελσίνς. Όμω, ένα εθνοφρούρο του ρίχνει μια σφαίρα στο κεφάλι. Στη συνέχεια το σώμα του διασπαράσεται από το συγκεντρωμένο πλήθο, του σπάνε τα πλευρά, το αίμα του χύνεται στο δρόμο, του ξεριζώνουν την καρδιά και την περνούν από χέρι σε χέρι, μέχρι που ένα 19χρονο την πετάει στον αέρα και την ξαναπιάνει. Και μετά το πλήθο παίρνει τα κομμάτια του ευγενού και τα ψήνει στη σχάρα. Τον Ιανουάριο του 1868, στο, Γαρδί... στο Γαρδίκη Περχιάδα, μια συμμορία λιστών, οι Αρβανιτάκιδε. Έβαλαν το δάσκαρο να διαλέξει τα παιδιά από τι πλουσιότερες οικογένειε, τα κράτησαν ομήρου και έγραψαν μια επιστολή που κατέληγε λέγοντα: Τα παιδιά σα τα έχουμε εδώ μαζί μα. Και στείλετε όσα χρήματα παραγγέλουμε ει τον καθένα για να τα πάρετε. Να μην κάνετε αλλιώ, γιατί θα σα στείλουμε τα κεφάλια των παιδιών σα να τα κάνετε παντζά. Η ανασκόπηση καταδικάζει τη βία των φτωχών και παρακαλεί τους πλούσιους αν μπορούν να δείξουν υπομονή στα παράπονά μας. Είμαστε λίγο παρορμητικοί. Τι θέλουμε να πούμε με αυτές τις ιστορικές αναφορές? Σημασία έχει μόνο η δράση. Τι πρέπει να κάνετε? Λοιπόν, like και subscribe στο κανάλι του The Press Project στο YouTube. Όλα τα υπόλοιπα θα πάρουν το δρόμο τους.